Κύριε Παπαναστάση, θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Τα μέτρα της κυβέρνησης για τον κόσμο της εργασίας επαρκούν, γιατί έχουμε μπερδευτεί λίγο. Γιατί τότε, γιατί οι άνθρωποι του, οι εργαζόμενοι στον επισητισμό και στην εστίαση και στον τουρισμό βγήκαν χθες στον δρόμο? Γιατί η μία από τις τέσσερις επιχειρήσεις είναι κλειστή? Όλα αυτά εσείς πώς τα βλέπετε? Κοιτάξτε, η στατιστική επιστήμη είναι μια επιστήμη που όλοι γνωρίζουμε ότι ό,τι τη ζητήσεις θα σου δώσει ανάλογα με τα στοιχεία τα οποία θα την τροφοδοτήσεις. Είπατε ένα κλάδο εργαζομένων και θα ξεκινήσω από αυτό. Παρακαλώ. Τους εργαζόμενους στον επισητισμό, τουρισμό, οι οποίοι, αν θέλετε, και εν ώψη μιας τουριστικής περίοδου η οποία φαίνεται ότι δεν θα πάει καλά, βρίσκονται πραγματικά στον αέρα. Υπάρχει μια πραγματικότητα η οποία αναιρεί τα οποιαδήποτε στατιστικά στοιχεία. Και αυτή η πραγματικότητα είναι ότι χιλιάδες εργαζόμενοι συγκεκριμένα σε αυτόν τον κλάδο μένουν χωρίς δουλειά. Και αυτά τα στοιχεία αποτυπώνονται στο σύστημα Εργάνη για το μήνα Απρίλη, που, αν θέλετε, τα πρόσφατα στοιχεία, αυτά που δημοσιοποιήθηκαν χθες και που δείχνει μια πραγματική κατάρρευση του κομματιού των προσλήψεων. Και συγκεκριμένα, για να λέμε και στοιχεία για να μπορούν να αντιλαμβάνονται και οι τελεθεατές μας. Δηλαδή, για τον Απρίλιο του 20 έγιναν 233, αν θυμάμαι καλά, χιλιάδες λιγότερες προσλήψεις σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2019. Δεν είχαμε πανδημία όμως. Δεν είχαμε πανδημία. Μην ξεχνάμε ότι τον πρώτο διάστημα, τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου, όταν δηλαδή βρισκόμασταν στην πανδημία, ήδη είχαν γίνει πάνω από 100.000 απολύσεις. Άρα λοιπόν δεν είναι ακριβώς έτσι. Γίνεται ακόμα χειρότερο αυτό το αρνητικό ισοζύγιο για τους εργαζόμενους. Και πάντα σύμφωνα με το... Ας πάρουμε το τετράμινο λοιπόν, μια και το θέτουμε σε μια βάση έτσι χρονική. Το πρώτο τετράμινο του 20, το ισοζύγιο προσλήψεων και απολύσεων είναι αρνητικό, αν θυμάμαι καλά, κατά 28.000 θέσεις εργασίας, όταν το 19, το ίδιο τετράμινο, ήταν θετικό κατά 160.000 θέσεις εργασίας. Άρα λοιπόν, να σταματήσουν, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, να σταματήσει η παράθεση στοιχείων, που το μόνο που κάνουν είναι να προσπαθούν να δείξουν στους εργαζόμενους που βιώνουν στο τομάρι τους αυτή την ανεργία ότι όλα πάνε καλά. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Είναι πραγματικά, προϊονίζεται μια καταστροφή για τους εργαζόμενους, και αυτή η καταστροφή θα είναι πολύ πιο έντονη τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, όταν θα τελειώσει η τουριστική περίοδος, και μια και πιάσαμε αυτό τον κλάδο το συγκεκριμένο, είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι εργαζόμενοι σε αυτόν τον χώρο και όσοι εξαρτώνται από αυτούς, θα είναι πραγματικά πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα αυτή την περίοδο. Μάλιστα. Και να σας πω και κάτι, αν θέλετε. Ας μην βλέπουμε μόνο το κομμάτι της ανεργίας, θα πρέπει να δούμε γενικά και τι προϊονίζει η ίδια η οικονομία, γιατί σε αυτό το σύστημα το οποίο ζούμε, αυτά τα δύο είναι συνδεδεμένα. Όταν λοιπόν ο ΟΣΑ με τα πολύ πρόσφατα, τα χθεσινά στοιχεία του, προβλέπει την μείωση της οικονομίας για την ελληνική οικονομία, ρυθμό πτώσης 8% το 20 και ανάκαμψη 4,5% το 21. Αυτό είναι το καλό σενάριο, ενώ το δυσμενές σενάριο είναι γύρω στο 9,8-10% το 20 και ανάκαμψη 2,3% το 21. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει καθαρά ότι οι εργαζόμενοι και τα επόμενα χρόνια θα περάσουν μαύρες μέρες. Και αυτή ακριβώς η ανάκαμψη, η προσπάθεια ανάκαμψης σε αυτό το σύστημα, σε αυτό το κοινωνικο-οικονομικό σύστημα, τι σημαίνει? Ότι το κόστος της ανάκαμψης των μεγάλων επιχειρήσεων θα το πληρώσουν οι ίδιοι εργαζόμενοι, και μάλιστα ο ίδιος ο ΟΣΑ δεν διστάζει να πει ότι για να υπάρξει ανάκαμψη θα πρέπει να υπάρχει ανάγκη ταχείας εφαρμογής του σχεδίου για την αποκατάσταση της υγείας, προσέξτε, των τραπεζών και την χρηματοδότηση των επενδύσεων. Ποιος θα την πληρώσει αυτή την ανάκαμψη? Οι εργαζόμενοι. Το ξέρουν, βεβαίως και το ξέρουν, το βιώσανε στην προηγούμενη κρίση, ότι αυτοί βγήκανε όχι απλά φτωχότεροι, βγήκανε κατεστραμμένοι και κάποιοι βγήκανε ζάπλου.
Η λύση ποια είναι όμως, κύριε Παπαναστάση? Γιατί ωραία τα συζητάμε εμείς όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι η οικονομία είναι στον αδύρ. Από ό,τι φαίνεται, δύσκολα θα ανακάμψει. Ο τουρισμός είναι το 25% του ΑΕΠ. Πάλι και εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Μακάρι να πάνε καλά. Τελικά υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ? Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει. Γιατί χρήματα και υπάρχουν και μοιράζονται. Και μάλιστα έχουμε την, αν θέλετε, την ομιλία του, την πρόσφατη ομιλία του Πρωθυπουργού, ο οποίος προετοίμασε τους εργαζόμενους ότι πρέπει να περιμένουν μαύρες μέρες. Και μάλιστα επίσης τους προετοίμασε ότι αυτό το οποίο βίωσαν είναι το ένα κομμάτι. Γιατί έρχεται και το επόμενο. Δήλωσε, αν μεταφέρω ακριβώς την φράση του ή αν θέλετε το νοηματικά, ότι στην Ελλάδα, στο πρώτο κομμάτι, στο πρώτο κύμα της κρίσης, όπως δήλωσε, τα καταφέραμε σχετικά καλά στο πρώτο κύμα. Άρα, στο δεύτερο κύμα τι θα σταθεί, τι θα συμβεί. Δεν είναι καλά τα μαντάτα. Τα χρήματα αυτή τη στιγμή, τα οποία μοιράζονται για την στήριξη και την ανάκαμψη των επιχειρήσεων, δεν έχουν καμία σχέση με την αύξηση του εισοδήματος των εργαζομένων. Και δεν θα μπορούσε να έχει, γιατί αυτή είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και, αν θέλετε, είναι και η πολιτική και του ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε το προηγούμενο θέμα το οποίο συζητούσατε, ανέβηκαν οι τόνοι. Γιατί? Γιατί οι δικλείδες ασφαλείας, τις οποίες έχει θεσμοθετήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, ξανά της Νέας Δημοκρατίας, για την διαφάνεια της διάθεσης του κρατικού χρήματος στις διαφημίσεις, δεν αποδώσαν. Ποιος τις έστησε αυτούς τους μηχανισμούς? Υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία για το πώς διατίθενται τα χρήματα για τις κρατικές διαφημίσεις. Ναι. Άρα λοιπόν ο καυγάς γίνεται περισσότερο για να συγκαλυφθούν οι ευθύνες των κυβερνήσεων, να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα, δηλαδή η αύξηση της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων, και φυσικά οι εργαζόμενοι να καθίσουν στα αυγά τους, ευελπιστώντας πότε ο πακτολός των χρημάτων, αυτός που διατέθηκε, θα στείλει και σε αυτούς κάποια ψίχουλα. Πάντως, κύριε Παπαναστάση, και με αυτό να κλείσουμε, ούτε εργαζόμενοι χωρίς επιχειρήσεις υπάρχουν, πρέπει να επιβιώσουν και οι επιχειρήσεις. Δηλαδή χρειάζεται και η στήριξη αυτές. Υπάρχει, ξέρετε, μια άλλη λύση, την οποία εμείς... Ιδίως όταν η πλειοψηφία στη χώρα μας είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βεβαίως. Υπάρχει και άλλη μια λύση. Και αυτή τη λύση εμείς την προτείνουμε, τη δείχνουμε και πραγματικά προσπαθούμε να πείσουμε και πείθουμε τους εργαζόμενους. Ότι ο εργαζόμενος είναι αυτός που παράγει τον πλούτο και καμιά ανάγκη δεν έχει τον επιχειρηματία εργοδότη, ο οποίος του κλέβει τον πλούτο χρηματοδοτούμενος από αυτά τα χρήματα που παράγει ο ίδιος. Αυτό, αν θέλετε, είναι και το κλείσιμο έτσι στην συζήτησή μας. Δεν έχουν ανάγκη οι εργαζόμενοι τον εργοδότη. Ο εργοδότης έχει ανάγκη τους εργαζόμενους. Μάλιστα. Γιατί από τον ιδρώτα τους πλουτίζει. Μάλιστα. Να κάνω λίγο ένα σχόλιο σε αυτά που λέει ο... Αν με επιτρέπετε. Ελάτε, ναι. Κύριε Παραστατήρη. Έχει ενδιαφέρον τώρα για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο... Είναι, δεν ξέρω αν σας βλέπει, επιτρέψτε μου, γιατί είναι μέσω Skype. Δεν σας βλέπω και ακούω. Ωραία, κύριε Παπαναστάση, είναι ο κύριος Παραστατήρης, οργανωτικός γραμματέας του Κινήματος Αλλαγής. Έχει σημασία το διαδικαστικό. Ελάτε, κύριε Παραστατήρη. Το ερώτημα, έτσι, πριν τοποθετηθώ, είναι αν φαντάζομαι ότι η διαφάνεια παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε όλα αυτά τα ζητήματα και υπέρ των εργαζομένων. Νόμους οι οποίοι αφορούσαν στη διαφάνεια και έχουν έρθει στη Βουλή από κυβερνήσεις. Εγώ λέω ότι όλοι οι νόμοι από το 1974, οι σημαντικές θεσμικές παρεμβάσεις υπέρ της διαφάνειας έγιναν από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Τις έχετε υπερψηφίσει? Δηλαδή μιλάμε για διαφάνεια. Έχουν έρθει νόμοι έτσι και θεσμικές παρεμβάσεις υπέρ της διαφάνειας, τις οποίες θεωρούμε ότι προφανώς προστατεύουν τον εργαζόμενο. Ποια ήταν η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ποια ήταν η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, ποια ήταν η θέση της Νέας Δημοκρατίας? Αυτά έχουν ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, όχι ως ερώτηση, απλά το αναφέρω. Έτσι, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο, είναι λίγο δύσκολη η θέση μου, γιατί δεν σας βλέπω 30 δευτερόλεπτα. Βεβαίως. Και τελειώνω πραγματικά. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, κύριε Παραστατήρη.
Αυτή τη στιγμή, έτσι, παρακαλώ, παρακαλώ, ναι, και ναι. Δεν αντιδικούμε, απλά συζητάμε αυτή τη στιγμή. Ήθελα να σας πω το εξής. Βεβαίως και έχει έρθει νομοθεσία η οποία προϊόνιζε μια διαφάνεια και μια καθαρότητα. Εγώ θα σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή είπα προηγουμένως για τις κρατικές δαπάνες σε μια συζήτηση που δεν συμμετείχα, ήταν το πρώτο σκέλος. Έτσι, τι προβλέπει? Προβλέπει έλεγχο των συμβάσεων από το ελεκτικό συνέδριο, προβλέπει ο φορέας που θα επιλεγεί να κατευθυνθούν τα χρήματα, να το κάνει, που θα επιλέγει τους φορείς που θα πάνε τα χρήματα, να το κάνει με κριτήρια ακροαματικότητας ραδιοφωνικών σταθμών, θεαματικότητας τηλεοπτικών κτλ. Και τέλος είναι και υποχρεωτική η διάθεση, αν θυμάμαι καλά, του 30% σε μέσα μαζικής ενημέρωσης της περιφέρειας. Αυτά τα στοιχεία είναι ψηφισμένα. Έχουν ψηφιστεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο η δημιουργία αρχών ελεγκτικών μηχανισμών οι οποίοι θα διασφαλίζουν. Μα αυτή τη στιγμή εσείς σαν εκπρόσωπος του Κινάλ, ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, είχατε προηγουμένως, διαφωνούσατε τόσο έντονα πραγματικά που ήταν εντυπωσιακό. Γιατί? Γιατί οι αρχές που εσείς οι ίδιοι στήσατε και εσείς ήσασταν κυβέρνηση, δεν λειτουργήσαν. Άρα λοιπόν αφήστε το Κομμουνιστικό Κόμμα απ' έξω και κοιτάξτε, η διάβγεια έχει γίνει και η διανομή χρημάτων γίνονται. Αυτό κοιτάξτε να δείτε τώρα. Ρωτά όλο το σύστημα. Ποτέ δεν βλέπουμε μόνο σήμαντη την επιλογή στήριξης ενός νομοθετήματος. Εμείς πάντοτε το συνδυάζουμε και αυτό το κάνουμε γιατί. Γιατί θέλουμε να είμαστε δίκαιοι και αντικειμενικοί απέναντι στους εργαζόμενους. Εμείς δεν θα δεσμευτούμε λέγοντας μόνο η διάρκεια. Ελάτε κύριοι τώρα.